Η Σαρατσέλα όμω είναι εδώ μαζί μα στο πλατό τη Ανθρωπορική και να μα δώσει όλε τι πληροφορίε του ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. σε όλου. Καλημέρα. Τώρα, πριν μα δώσει τι λεπτομέρειε για να καταλάβουν και όσοι μα παρακολουθούν, γιατί πράγμα μιλάμε, εσένα πώ σου φαίνεται αυτό, δηλαδή να έχει μία περιουσία μερικών δι. Λοιπόν, ε, εγώ θεωρώ. και να σφιχτιούσε σε αυτή τη συνθήκη. <υθύν Sounds> <σφυν pasti> Μπορεί μπορείς να κάνει έτσι μία προβολή του εαυτού σου σε αυτή την κατάσταση. <laughs> Η αλήθεια είναι ότι βάζοντα τον αυτό μου σε αυτή τη θέση δεν ξέρω τι απόφαση θα έπαιρνα, όμως παρακολουθώντας το θέμα ε, έχω ακούσει διάφορες απόψεις, ε, θα, θα το δούμε και λεπτομερώς. Είναι μια είδηση που έχει προκαλέσει αίσθηση και έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Πρόκειται για μια χρυσή κληρονόμο με πολύ μεγάλη περιοσία, η οποία όμως θέλει... Είπε τη λέξη δωρίζει, να δορίζει, Δεν πρόκειται ακριβώ για δωρεά. Θα γίνει ε, σε όρου ε, φορολόγηση. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Ε, εγώ το βρίσκω πολύ θετικό, γιατί ακόμα και αν πρόκειται για ένα μικρό μέρο τη περιουσία τη, γιατί αυτό είναι ε, το σημείο που γίνεται η κριτική πάνω σε αυτό το θέμα. 25, 25 εκατομμύρια. 25 εκατομμύρια από 4 δι. Όπω και να έχει, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό, ε, μια πολύ καλή πράξη και κίνηση από έναν άνθρωπο που έχει το βήμα και τουλάχιστον ακούγεται. Για να και να δούμε, δούμε και από στο στο το σχέδιο, βίντεο, να δούμε ποια είναι αυτή η κοπέλα, ποια είναι αυτή η γυναίκα και να μας εξηγήσεις και ποια είναι η φιλοσοφία της. Η Μαρλέν Ελνγκερχόρν είναι 31 ετών, είναι κληρονόμος μιας οικογένειας, απόγονος του Φρίντεριχ Ελνγκερχόρν, ιδρυτή μιας γερμανικής χημικής και φαρμακευτικής εταιρείας της BASF και κληρονόμησε τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια για την ακρίβεια όταν πέθανε η γιαγιά της το Σεπτέμβριο του 2022. Ο πλούτος της γιαγιάς της, της Elgenhorn, εκτιμήθηκε από το Forbes ότι φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμα πριν πεθάνει η Μαρλέν Έλγενχορν είχε δηλώσει ότι ήθελε να, μοι, να ε, μοιράζει περίπου το 90% της κληρονομιάς της. Τώρα βέβαια με, με του αριθμού που δώσαμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για το 90%. Όμως δεν τα κληρονόμησε όλα. Αυτή. Υπάρχουν φυσικά κάποια νομικά ζητήματα και εδώ θα επανέλθω σε αυτό που σας ε, σημείωσα, που έδωσα έμφαση πριν, η ίδια τώρα. Όλο αυτό το θέτει ε, και, θα, και το αντιμετωπίζει πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά. Στην Αυστρία έχει καταργηθεί ο φόρος κληρονομιάς από το 2008. Σε αυτό είναι που αντιτίθεται η ίδια. Διαφωνεί με αυτό. Είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η Αυστρία που δεν επιβάλλουν φόρο κληρονομιάς ή φόρο θανάτου. Θεωρεί λοιπόν ότι οι πλούσιοι της Αυστρίας δεν φορολογούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε να φορολογούνται. Και αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα ο οποίο να υποστηρίξει ότι ένα μισθωτό είναι δίκαιο να φορολογείται και ένα κληρονόμο είναι Ακριβώς. δίκαιο να μην φορολογείται. Εγώ επιμένω όμω θα ήθελα πάρα πολύ να δούνε και οι τηλεθεατέ μα ποια είναι αυτή η κοπέλα. Μπορούμε να έχουμε ξεχωρίσει και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία τη στο ΤΕΝΤΕΞ τη Βιέννη, αν θυμάμαι καλά, That's. για να το παρακολουθήσουμε. The is the most democratic move we can make paying taxes can get us out of moneytocracy and back into an actually equal democratic structure i know the governments do horrible things but in a democracy at least we can hold them accountable we have access to them We need to use this access. It can't be that the only thing we do not tax is big money. Ε, τι ωραία! Πήραμε μια γεύση από τις πεπιθύσεις της και η ομιλία έχει ξεκινήσει με την ίδια να λέει ότι στέκομαι εδώ μπροστά σας γιατί είμαι πιο πλούσια από εσάς. Έχει επίγνωση, έχει αυτογνωσία. Ναι, πρόκειται για ένα μικρό μέρο τη περιουσία τη. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να, το... θα πρέπει να ερευνηθεί, γιατί όπω σα είπα, θα πρέπει να γίνει σε όρου φορολόγηση. Επομένω, μπορεί Παύλο, να υπάρχει εκεί κάποια σημασία για το ότι αυτά τα... Ε, ότι, δορίζονται... ότι δίνονται μάλλον συγκεκριμένα 25 εκατομμύρια Ευρώ. Εγώ θα και ότι είναι... όχι ένα μεγαλύτερο μέρο. Είναι λίγο μικρό. Δηλαδή, είναι... Με αυτό το ποσό του, με το τι ορίζει ο νόμος δηλαδή. Τι θα όριζει. έλεγα, Σάρα, ότι είναι λίγο μικρόψυχο τώρα να σταθούμε ότι τα 25 εκατομμύρια Ακριβώς. είναι ένα μικρό ποσό. Α μείνουμε στο ότι έχει αυτή τη φιλοσοφία και αυτή τη στάση ζωής. Έχει το στένος να αντιτίθεται από την γενική θεώρηση του καπιταλισμού που είναι στις Ακριβώς. δυτικές κοινωνίες. Και επίσης σε να μας δώσεις και τους όρους με τους οποίους θα μπορέσει κάποιος η να διεκδικεί σε αυτά τα 25 εκατομμύρια. Ο Παύλος μπορεί? Ο Παύλος δυστυχώ δεν μπορεί γιατί, γιατί, δεν είναι πολίτης της Αυστρίας. Να γίνω πολίτη πολίτης της Αυστρίας. Αμέ. Μια πικότητα λοιπόν. <laughs> Όλα μπορούν <laughs> να συμβούν. Έλα <Να> ταξίδι. <laughs> 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 Στείλε ένα μήνυμα. Πότε μίλι. είναι το timetable. Δεν Μέχρι, ξέρουμε αν θα προλάβεις Α. ακριβώς. Α. Τώρα ποια είναι η διαδικασία. Ε, για την αναδιανομή αυτών των 25 εκατομμυρίων ευρώ θα επιλεγούν 50 ε, πολίτες της Αυστρίας. Έχουν σταλεί βέβαια 10.000 προσκλήσεις που απευθύνονται σε πια επιλεγμένους αυστριακούς πολίτες. Ε, άρχισαν να φτάνουν στα ε, γραμματοκιβώτια τους. Ε, ε, να σα πω βέβαια ότι, θα συμμετ... ότι τώρα όλο αυτό θα, γι... θα γίνουν κάποιε συναντήσει για να συναντηθούν αυτοί οι 10.000 άνθρωποι. Ε, να συζητήσουν μεταξύ του και να γίνει η επιλογή των ε, 50, 50 τελικός τελικώ. Ακριβώ. Οι οποίοι θα λειτουργήσουν ω επιτροπή. Που α, α, εκεί θα αποφασιστεί η διάθεση αυτών των Ακριβώς. χρημάτων, έτσι δεν είναι. Θα συμμετάσχουν σε μία σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Σάλτσμπουργκ με ακαδημαϊκούς και οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Θα γίνει από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντο έτο. Νομίζω δεν έχει πάρα πολύ περιθώριο. Όχι, δεν έχω περιθώριο. Ξύστη όμω, γιατί έβαλα αυτό τον αστερίσκο προηγουμένω. που λέω Μέχρι να δούμε ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Διάβαζα ότι. Α, όχι, πήρα, πήρα, διάβαζα ότι εάν αυτή η Επιτροπή των 50 ατόμων τελικά δεν mm. να καταφέρει να αποφασίσει με ποιο τρόπο θέλει να διαθέσει αυτά τα χρήματα, γιατί αυτοί θα αποφασίσουν πώ θα διαιτηθεί και μάλιστα η Ναι, ναι, ότι... ναι. Α, συγγνώμη, σου Ακριβώ προχω... πρισ... ακριβώς αυτό η... είναι. Ήθελα να πω ότι διάβαζα ότι η συγκεκριμένη ότι είπε δεν θα έχει η δική μου ψήφο μεγαλύτερο βάρο από τον υπόλοιπων 50, αλλά αν δεν αποφασίσουμε από κοινού πώ θα τα διαθέσουμε, θα επιστρέψουν σε μένα. Ακριβώ. Δεν θα ασκήσει όμω κανένα βέτο. Αυτό είναι που είχε δηλώσει. Εν τέλει, αν δεν καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση, ναι, τα, τα χρήματα θα επιστραφούν ξανά στην Μαρλέν Έλλιγκερ. Πάντω, αν κανεί και αν πραγματικά σα κινεί την περιέργεια, παρακολουθήστε την ομιλία τη στο TEDx Vienna. Λέει ότι εμπιστεύομαι αυτούς τους αγνώστους. Ακριβώς. Δεν το κάνω δηλαδή, και φαίνεται ότι δεν το κάνει για να κερδίσει η δημοσιότητα. Το κάνει ως ε, αληθινή Ιδεολογία. έκφραση της ιδεολογίας της, ναι. Αυτό, μα πραγματικά κι εγώ που είδα όλη την ομιλία, φαίνεται ότι αυτές είναι οι της και είναι και μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει, να περάσει τα μηνύματά της προς τις κυβερνήσεις και γενικότερα... Ε, Πάρα πολύ, δε δε. Υπάρχει, και, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος λοιπόν. Η κυρία λέει πω η κοινωνική δικαιοσύνη είναι προ το συμφέρον όλων. Και μου αρέσει και αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει σαν ε, διάθεση, που είναι κάτι όχι, πώς να το πω, όχι κοινοβιακό. Δηλαδή το ότι δημιουργείται μια επιτροπή που θα πρέπει να αποφασίσει από κοινού πώ θα διδεθούν αυτά τα χρήματα. Ο κάθε ένα είναι διαφορετικό, με άλλο background, άλλο προφίλ κτλ. Και όλοι αυτοί θα πρέπει να βρουν ένα κοινό τόπο. Υπάρχει μια δομή. χρήση, καλή χρήση αυτών των χρημάτων. Έχει κάτι αμεσοδημοκρατικό. Ακριβώς, ακριβώς. Να. Και στέκεται πάρα πολύ στα θέματα δημοκρατίας. Ίδια mm. όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σάρα.